Καλησπέρα από τα λαγούμια του τρίτου ορόφου. Είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας και είμαστε εδώ για να την κάνουμε τέλεια. Αναστασία Μαρκολέφα. Αυτό καθιερώθηκε τώρα. Δεν ξέρω. Κάθε φορά που τον ρωτάω. Μα είναι ο Άρης Λάμπος το αγόρι που βλέπετε δίπλα. Και είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Δεν είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Πες το. Εγώ ποια είμαι. Είσαι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Είσαι αυτή που θα κάνει τη μέρα καλύτερη της εβδομάδας. Ωραία, κοιτάξτε. Επειδή είναι Δευτέρα βράδυ. Μπορούμε να κάνουμε την τρίτη σας καλύτερη, γιατί θα κοιμηθείτε σε λίγη ώρα. Όπου να είναι, να μην κοιμηθείτε προφανώς, αλλά επειδή έρχεται, φεύγει σιγά σιγά η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι το νέο Σάββατο, παιδιά. Ευχαριστηθείτε όχι, το. Όχι, όχι. Βέβαια, έχω δει πάρα πολύ κόσμο να βγαίνει Σάββατο και να χτυπιέται, να ντανσάρει, να παρτάρει, να ωραία, πολύ επειδή με κράξαν και για αυτή την ατάκα με την οποία έκλεισα στην προηγούμενη εκπομπή και θα τη λέω από εδώ και πέρα. Ποια ατάκα. Ό,τι κάνετε να το κάνετε με καλή παρέα. Εκεί που θέλω, αυτό που θέλω να επεξηγήσω είναι ότι μπορεί να κάνει κάτι και μόνο σου, αρκεί ο εαυτό σου να είναι καλή παρέα για σένα. Πω, ειδικά να το κάνεις μόνος σου. Οπότε όταν είστε μόνοι σας να περνάτε καλά και αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Και να βγαίνει προς τον κόσμο. Λοιπόν, Δευτέρα, μια και είναι Δευτέρα, να πηγαίνετε να λίγο. Παρτάρετε, να χορεύετε κτλ. Να σας βάλουμε λίγο χορευτικά, να σας βάλουμε λίγο δυνατά. Θα σας βάλουμε ένα μοναδικό καλλιτέχνη που είχαμε και την τιμή να απολαύσουμε πέρυσι, να θυμάμαι καλά τον Ιούλη. Μιλάμε για τον Grammatic, ο οποίος επέστρεψε ολόφρεσκος με νέα δουλειά. Epigram, Άρη. Epigram. Ο Grammatic Epigram. Να το, εδώ πέρα. Είναι το τιζεράκι το οποίο έβγαλε στο προσωπικό του YouTube channel. Λοιπόν. Σ' αρέσει το beat, μ' αρέσει πάρα πολύ όπως σκάει το beat. Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο τιζεράκι. Θα τον δούμε. Έκανε μία tour στην Αμερική, South America, αν δεν κάνω λάθος. Στην Νότια Αμερική tour. Ναι. Συνεχίζεται. Να το εδώ. Για όσους τον έχετε δει κιόλας, γιατί στο live, επειδή είχα πάει, δεν τον πολύ τσεκάραμε. Ήμασταν λίγο σε άλλη φάση. Αναστασία, τι φάση είσαι στον Σαββατοκύριακο. Πετάγαμε, πετάγαμε από τη μουσική, ρε Άρη. Η μουσική λοιπόν. Σα ταξίδευε, η μουσική του Grammatic δηλαδή. Άμα να γεια σου, εδώ είναι ο Grammatic, ο οποίος είναι 31 χρονών από τη Σλοβενία, να τα λέμε και αυτά. Ντένις Ζαζόρεβιτς, λέγεται κανονικά. Μουσικά είναι πιο πολύ. Έχει αυτό το ηλεκτρονικό, αλλά θα μπορούσε να το πει trip hop. Trip hop τον λες σίγουρα, τον λες και hip hop, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες που ραπάρουν πάνω από τα κομμάτια του. Όσο έχετε ακούσει, ας πούμε, το Illusion of Choice, είναι κάτι εντελώς σχεδόν drum and bass, κινείται. Τώρα με το νέο του άλμπουμ, γιατί αυτό μας κάνει εντύπωση, το Epigram, έχει βγάλει στο site του, Epigram σημαίνει επίγραμμα, που είναι στους τάφους, ξέρεις, που γράφανε, οπότε rest ένα... in peace, το RIP. Ρίπ. Ρε παιδί μου, πώς είναι στον Πλάτωνα που γράφει κάτι, γιατί στο λέω αυτό. Έχει ένα κομμάτι, το Anima Mundi, το οποίο αναφέρεται στο λατινικό η ψυχή, ρε παιδί μου, του κόσμου. Anima Mundi. Ήμουν πάρα πολύ καλά στα λατινικά στο σχολείο, να σου πω, γιατί ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Είσαι πάρα πολύ καλό γενικά. Λοιπόν, και λέει ο Grammatic ότι πιστεύει ότι ο κόσμος μας είναι ένα ζωντανό πράγμα, το οποίο έχει και αυτό ψυχή. Και αυτό είναι ένα κομμάτι από τα πολλά που έχει στο άλμπουμ. Στο Epigram, λοιπόν, αν μπεις στο site, στο Epigram, μπορείς να φτιάξεις και το δικό σου επίγραμμα, να γράψεις το δικό σου. Είμαι ο Άρης και περνάω καλά. Και να στο κάνει, ας πούμε, τύπου. Και να σου βγάλει ένα cover. Cover. Ναι. Από τα πολλά cover που του album σε του Grammatic. Όχι. Γαμώ. Το βέβαια θα μου πεις αν ήταν doom metal καλλιτέχνης, θα ήταν πιο πιθανό. Αμάν με το doom metal, να σκάει κάθε φορά ένα ξυπνητήριο. Λέω, ρε παιδί μου, λέω. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, Prodigy με Grammatic θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω αν θα το αντιμετωπίσω. Μια συνεργασία και σαν drum and bass τα πολύ λοιπόν, δυνατά. Έχουν ένα κοινό στοιχείο ότι στις συναυλίες τους δεν παρατηρείς τι φοράνε. Απλά χορεύεις έτσι με την μπουνιά όπως σου έχω πει, γιατί έχω πάει και στα τρία τον πρώτο. Prodigy, ας πούμε, μπορείς να παρατηρείς τι φοράνε, τους προσέχεις, ας πούμε. Για το πρώτο πεντάλεπτο. Ρε παιδί μου, ενώ ότι σε συναυλία δεν πας για αυτό το λόγο. Καλά, σε ποια συναυλία πας για να δεις τη φορά τραγουδιστή. Όχι, μπορεί να πας, ρε παιδί μου, αν ακούσεις Ever Hogem, ας πούμε, πας να τον παρατηρήσεις, να νιώσεις. Εκεί δεν πας να νιώσεις, πας να βγάλεις εσύ πράγματα. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Για να δούμε, θα βγάλει. Τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε από Grammatic ένα παλιό του κομμάτι, το Torture, από το δίσκο The Edge of Reason. Για να σου πω. Να βγάλει έτσι, λοιπόν. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και, και η αισθητική, που έχουμε καιρό να το πούμε αυτό. Και να σας πω ότι έχει αγωνιστεί αυτός ο καλλιτέχνης πάρα πολύ για την ελευθερία της μουσικής. Και όλα τα, πολλά από τα κομμάτια του βασικά έχουν στοιχεία που λένε ότι αφήστε το ίντερνετ ελεύθερο, αφήστε τη μουσική ελεύθερη, είμαστε ελεύθεροι. Για να δούμε. Eric, yeah, I got your tape. Yeah, I'm going to work on it now, actually. No, you don't have to worry about her. Yep, take care, man. All right, bitch. Let's play.
Ροκάρι. Είδες παρόλο αυτό. Που έχει, είναι έχει διάφορα ηλεκτρονικό. Στοιχεία ο Grammatic. Επίσης, επειδή είπες πριν ότι θα ήσουν αυτός ο παππούλης στα 75 ναι, σου. Όσο παίζει το βίντεο, εμείς λέμε βλακίες εδώ. Και τους είπα όταν είδα τον παππού με το μουσί. Για το χρηματιστήριο, ναι. Για τις μετοχές, την άνοδο και την πτώση των μετοχών και το πώς θα πορευθούν στο επόμενο 24ωρο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είμαι αυτός στα 87 μου. Και ο Grammatic αυτή την ιδέα είχε. Το concept, αν το δείτε και ολόκληρο βασικά, είναι ότι είναι ο Grammatic στο μέλλον και θέλει να σώσει τη μουσική κάτι τέτοιο και βγαίνει στους δρόμους με το... Με τη Vespa Harley, ας πούμε, τη Vespa Chopper και πάει στα clubs και αγνοεί τα κοριτσάκια. Ξέρεις, όλοι εμείς που λέμε ότι θα είμαστε και τα παιδιά μου για αυτά, ξέρεις πώς θα είμαστε. Ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Και η χαιρετική άνοια. Ναι, ναι. Ποιος είμαι. Η χαρά μου θα είναι να πηγαίνω σε καφενείο, να παίζω ξερί, να κάνω μια δηλωτή. Και να ρίχνω σε ίδιο φιλοπέδιο. Καναζαράκι εκεί, τάβλι. Να κλείνει το τάβλι. Παίζει τάβλι, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Καλά κάνει, ούτε με να μ' αρέσει. Εντάξει, δεν το έχω. Γενικά με αυτά είμαι λίγο άσχετο μέχρι D&D από παιχνίδια. Οκ. Λοιπόν. Πώς λοιπόν συνδυάζεται το ηλεκτρονικό με το πιο blues rock and roll riff. Και πού μπορούμε να πάμε για να δούμε λίγο παραπάνω blues που μας αρέσει ρε παιδί μου αυτή η στάρα σε κάποια τρελά αγόρια που έχουμε απολαύσει για ακόμη μια φορά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες, Άρη. Το 2012, αν θυμάστε καλά και είχατε πάει σίγουρα, είχαν έρθει The Heavy που τα είχαν σπάσει κυριολεκτικά. Δηλαδή ήταν από τα καλύτερα live, ήταν με λιγότερα άτομα από ότι μια πολύ μεγάλη συναυλία. Έχουν γίνει γνωστοί από το How You Like Me Now. Mm-hmm. How You Like Me Now. Το οποίο, fact, έχει χρησιμοποιηθεί ένα sample από το κομμάτι Let a Woman Be a Woman. Με ποιο? Let a Woman Be a Woman. Παλιά φανκιά πήραν το sample και κάναν το How You Like Me Now που έπαιξε και σε trailer όπως το TED, όπως το Transporter κτλ. Έχει κάνει πορεία. Αναδείχθηκαν λοιπόν από εκεί The Heavy και τώρα επιστρέφουν με τέταρτο album από κάτω. Βλέπουν το τρίτο single του album, το What Happened to the Love. Έχουν καθιερωθεί λοιπόν, είναι Άγγλοι να το πούμε. Και θα πάμε να δούμε το Since You've Been Gone. Και αφού θα το δούμε λοιπόν, εσείς θα γυρίσετε, θα πάτε στο Facebook και θα μας πείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Οπότε λοιπόν. Για ποιο καλλιτέχνη έχει νέα δουλειά και δεν έχουμε πει ακόμη. Να μας πούνε ένα καλλιτέχνη που έχει βγάλει νέα δουλειά και δεν το έχουμε πει λοιπόν, ακόμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε Heavy και εν συνεχεία να έρθουμε πίσω και να σας πούμε πώς μπορείτε να κάνετε contact μαζί μας. So you don't want to argue with me, then why do you belittle me in that in front of my mates for no reason? Do you know what I mean? I'm just gonna get you a drink. Sorry. Nice. Nice one. Why are you walking away again? Because you're annoying. Why are you walking away? I know how annoying you are! Do you know how boring you can be sometimes? Funky, groovy. Όπως μας έχουν συνηθίσει, δεν μας απογοητεύουν ποτέ αυτά τα αγόρια. Ναι, αλλά λοιπόν, αν σας άρεσαν, βλέπετε τι έχει εμφανιστεί από κάτω. Να κάνουμε και αυτό κάτω. Που κάνουμε πάντα. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, Facebook. Μπαίνετε στο Facebook. Θυμάσαι ότι είπα να μην μπείτε από τον λογαριασμό κάποιου άλλου και να μπείτε από τον δικό σας και σου άρεσε πάρα πολύ. Ξανά, εντυπωσιάστηκα.
Underground. Και no, Star Web TV όλα μαζί. Και μας βρίσκεται στο Facebook και στο Φάκελο. Το πιο σημαντικό ακριβώς είναι ο Φάκελος, στο Facebook Φάκελος Εκπομπές. Μπαίνετε, βλέπετε σε print screen τον καλεσμένο που είναι σε κάθε εκπομπή και δίπλα description ό,τι έχει παιχτεί. Γιατί είναι και στις τέχνες και δεύτερος καλεσμένος πολλές φορές αν το ψάχνετε. Αν δυσκολεύεστε λοιπόν να μας βρείτε, πατάτε εκεί καπάκια, έχουμε το link στο YouTube, σας πετάει YouTube και το βρίσκετε πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, αστραπιαία. Είναι τατού, είναι γραφίτι, παιδιά, είναι μπάντες, είναι ροκ, είναι jazz, είναι τα πάντα. Καλλιτέχνες, μουσική, τα πάντα, τα πάντα, Γι' αυτό να μπείτε να τσεκάρετε. Αν έχετε συγκρότημα, αν έχετε κάποιο θίασο, παίζετε σε θεατρικά θίασο. Ωραία λέξη, μπράβο. Αν είστε έτσι ένα γκρουπάκι καλλιτεχνών, κάνετε μια έκθεση, κάνετε οτιδήποτε, θα μας στείλετε ή στο inbox του Facebook ή στο underground.papakistar.gr εδώ. Το κάνω και εγώ το μεταξύ χωρίς να. Εσύ δεν φαίνεται. Α, δεν με ενοχλώ. Μας στέλνετε λοιπόν mail εκεί, μας λέτε. Παιδιά, έχουμε αυτό, αυτό, αυτό. Να έρθουμε εδώ να το δείξουμε, να τα πούμε όλα. Κομπλέ. Φεύγουμε από, το εξωτερικά, από τα εξωτερικά. Και μιας και είπαμε για συγκροτήματα εδώ στην Ελλάδα, να πούμε για τους inconsistencies, οι οποίοι πρέπει να αλλάξετε όνομα, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να το πω. Αυτό όχι, το ρε, τα παιδιά έχουν καθιερωθεί από αυτό το όνομα. Εντάξει, μου είναι δύσκολο, ρε παιδιά. Λοιπόν. Inconsistency. Βασικά είμαι ψευδή, γι' αυτό μου είναι δύσκολο. Λοιπόν, Ηλίας, Έκτορας, Βίκτορ, Άλεξ και Λευτέρης. Αυτό που βλέπουμε από κάτω εδώ είναι το Sailed Away, το πρώτο σύγκλι λοιπόν, που καθιέρωσε και τα παιδιά. Acoustic rock περισσότερο κτλ. Τώρα περιμένουμε τη νέα του δουλειά που θα έχω γραφεί. Είχαμε βγάλει ένα EP, το When Everything Must Go. Παίξανε και κάτι ωραία support. Παίξανε σε Robbie Williams. Ήμουν εκεί. Δηλαδή. Kovacs έχουν παίξει, Kasabian στο Eject έχουν παίξει σε πάρα πολλές. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλή και στο live, πολύ δυναμική. Θα πούμε ότι ψάχνουμε ακόμα τους χρόνους να τους δείτε εδώ. Τα ξέρουμε τα παιδιά και θέλουμε να έρθουν και είμαστε ακόμα στην πίεση, αλλά θα έρθουν. Να ξέρετε ότι αυτό εδώ το στούντιο το πολύχρωμο θα σας φιλοξενήσει μια μέρα. Θα δεσμευτούμε γι' αυτό. Δεσμευόμαστε γι' αυτό. Ως τότε θα πάμε να παρακολουθήσουμε το Birthmark, το οποίο περιλαμβανόταν στο πρώτο EP, θα βγει όμως και στο άλμπουμ τους που θα αγορευτεί το καλοκαίρι και θα βγει με μια piano version, την οποία κυκλοφορήσαν σε official video clip και μπορούμε να δούμε, Άρη. Για δούμε.
Αισθανθήκαμε λίγο με τους inconsistencies. Και το piano version έτσι το άγγιξε καλύτερα το κομμάτι. Μας πήγε λίγο σε σκέψεις πιο σκοτεινές. Αλλά είναι η ώρα τώρα να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε, να αρχίσουμε να γκρουβάρουμε, να αρχίσουμε να... Να μπει μια παραλία στο στούντιο και να μας πάρει, να μας πάει μακριά. Ένα παλιροϊκό κύμα να λυτεύουμε και για αυτό το παλιροϊκό κύμα χρειαζόμαστε εδώ το Γιάννη Δράκο από τους Dirty Fuse. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Να σου πω να τα παρατήσουμε και να φύγουμε να πάμε παραλία. Μα κοίτα το, τόσο καλοκαιρινό. Συγγνώμη. Εγώ είπα ότι εκεί πρέπει να την κάνουμε τη συνέντευξη. Ναι, ναι είναι, έχει αρχίσει και ο καιρός έτσι λίγο να. Έχει γίνει ήδη πρόταση. Έχει γίνει, ναι. Θέλω να τον δείξουμε λίγο τον άνθρωπο. Έχει με το, καπέλο του. Ναι, με το καπέλο του. Με το πουκάμισο, το λουλουδάτο, το λουδερό. Δηλαδή σε μια απόλαυση. Είναι σερφ φάση. Είναι σερφ φάση. Έχω έρθει με τη στολή εργασίας. Στο σπίτι φορά κουστούμι για να αισθάνεσαι πιο άνετα. Ναι, βέβαια. Κουστούμι και σαγιονάρε. Έτσι, του δούμε και σαγιονάρε. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Τη διχαλωτή. Γιατί. Σερφ φρόκ. Γιατί, τι είναι Dirty Fuse, μίλησέ μας. Dirty Fuse είναι ένα συγκρότημα το οποίο παίζει surf instrumental, αυστηρά, δηλαδή ορχιστρική μουσική. Και αυτό το είδος έχουμε πει ότι θα υπηρετούμε, να το πω έτσι βαριά. Ναι. Αλλά το γουστάρουμε γιατί κάνει και ωραία πάρτι. Γενικά τα πιο ωραία πάρτι είναι τα beach party και τα beach party είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη surf μουσική. Ναι, σε πάει και κάπου αλλού. Ποιοι είστε στο συγκρότημα, ας ξεκινήσουμε τα βασικά γιατί πάντα το ξεχνάμε αυτό. Έχουν περάσει διάφοροι. Εμείς όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στη μπάντα τους έχουμε σαν μέλη της μπάντας. Αυτή τη στιγμή είμαστε η Έρη Καπετανάκη στην κιθάρα, ναι. Ο Χρήστος ο Κόγιος στα ντραμς, ο Μανώλης ο Κισανιτάκης στο σαξόφωνο και εγώ στον μπάσο. Εσύ μπάσο. Υπάρχει και ο Κώστας ο Μακούλας, ο οποίος είναι για σπουδές στο εξωτερικό στην άλλη κιθάρα, που όποτε έρχεται παίζουμε μαζί, κανονίζουμε live και παίζουμε. Και είναι και ο Ντούντα φυσικά, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτή την μπάντα, ο οποίος αναγκάστηκε να γυρίσει στη Βραζιλία, στην πατρίδα του. Ήταν από τη Βραζιλία. Ήταν από τη Βραζιλία, ήρθε. Α, ήταν έφτιαξε του Dirty Fuse, ξαναγύρισε στη Βραζιλία, έφτιαξε άλλη μπάντα. Φίλε τώρα... σπόρο, έφυγε. Έχει πάρει τον Τζουρά μαζί, έχει κάνει live με τον Τζουρά στη Βραζιλία. Αυτά είναι, ρεμπέτικα. Τέτοια φάση. Και τώρα τι, είναι εκεί, μόνιμα. Τώρα είναι μόνιμα στη Βραζιλία μέχρι να καταφέρουμε να τον ξαναφέρουμε πίσω ή να καταφέρει να ξανάρθει. Άρα, πες μας λίγο μερικά λόγια για το συγκρότημα. Πώς ξεκίνησε, μας είπες ότι ξεκίνησε με τον Ντούντα. 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 Εντουάρτο, κατά κόσμο. Πρώτους δίσκους και τα λοιπά, για πώς μας λίγα στοιχεία, ναι. Πώς μπήκε, ναι. Λοιπόν, ο Ντούντα είχε μια μπάντα του Μπάφαλο Ντάγκουα στη Βραζιλία. Με το που ήρθε στην Ελλάδα ως οικονομικός μετανάστης, το πρώτο πράγμα που κοίταξε να κάνει είναι να φτιάξει μια μπάντα σερφ. Λογικό. Βρήκε σε ένα πάρτι, συνεννοήθηκε, βρεθήκανε, μιλήσανε με τον Χρήστο. Ο οποίος και αυτός είχε κάτι μπάντες ανάλογες, ήταν σε punk rock φάση. Τα βρήκανε, ξεκινήσανε λοιπόν να παίζουν μαζί. Δουλέψανε με κάποιους μπασίστες. Βρήκαν το Μάνο το Κισαμιτάκη στο σαξόφωνο. Και μετά, απαντώντας σε μια αγγελία, μπήκα και εγώ στην μπάντα. Mm-hmm. Υπήρχε ήδη. Σε αγγελία εννοείς σε. Σε αγγελία από ιντερνετικό site. Μιλάμε για ποια χρονολογία τώρα. Αυτά το 2000. Εγώ μπήκα στο 2010. Η μπάντα έχει ξεκινήσει από το 2008. Mm-hmm. Τώρα, υπήρχαν ήδη έτοιμα ηχογραφημένα κομμάτια για τον πρώτο δίσκο με τρίο, όταν ήταν τρίο τα παιδιά, δηλαδή drums, κιθάρα και μπάσο. Ο Ντούντα έτσι... έγραφε τα κομμάτια ή τα γράφανε όλοι μαζί παρέα? Ο κύριος συνθέτης ήταν ο Ντούντα. Γράφανε και οι μπασίστες που ήταν στην πάντα, αλλά ο κύριος συνθέτης ήταν ο Ντούντα. Οπότε, βγήκε ο πρώτος δίσκος στο Lost Riders το 2011. Που πλέον ήμασταν στην πάντα όλοι. Δηλαδή δύο κιθάρες, σαξόφωνο και μπάσο. Αλλά ο δίσκος ήταν ακόμα με τα αρχή μορφή. Είναι πιο ρόου γενικά το Lost Riders. Είναι ο πρώτος δίσκος, είναι λίγο πιο ρόου. Αλλά είναι ουσιαστικά μια σερφ, ας πούμε, δουλειά. Λέμε σερφ. Σε μεγάλο βαθμό εσείς έχετε επηρεαστεί ακούγοντας τη μουσική σας και από την ελληνική μουσική. Δηλαδή παίρνετε κομμάτια ελληνικά και τα πειράζετε. Ναι. Αυτό κάπου ξεκίνησε αυτό. Πόσο σας αρέσει το Pulp Fiction, αλήθεια. Το Pulp Fiction δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να μην του αρέσει. Γενικότερα. Και αυτό το soundtrack, δεν είσαι λίγο το soundtrack, και το soundtrack και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν μοναδική ταινία όταν βγήκε και έκανε και μεγάλη αίσθηση. Αλλά το κομμάτι Μισιλού, μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει φοβερή επιτυχία το 1962 όταν υπήρχε σε μια άλλη ταινία στο A Swinging Affair. Ήταν η πρώτη εκτέλεση Μισιλού του Dick Dale. Ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε η όλη φάση με το σερφ στην Αμερική, ο Dick Dale. Δηλαδή έτυχε
τη στιγμή που βγήκαν οι ελαφριές σανίδες, να παίζει ο Dick Dale μουσική, να είναι της μόδας το σερφ στην παραλία, να το συνδυάσει. Ελαφριές σανίδες εννοείς, δεν μπορούν να τις σηκώνει πιο εύκολα. Ναι, οι παλιές σανίδες ήταν ξύλινες. Όταν καταφέρανε και βγήκε το νέο κράμα, που είναι ας πούμε κάτι σαν αφρολέξ, οι σανίδες, μπορείς ο καθένας να έχει σανίδα να κατέβει στην παραλία. Γιατί με τις ξύλινες έπαιξε αυτοκίνητο. Ναι, έγινε δημοφιλές. Οπότε ναι, όλα τα πιτσιρίκια βγήκαν στις παραλίες και σε δεν καταλαβαίνω την αιμονή, γιατί υπάρχουν και άλλες μπάντες να μην υπάρχουν φωνητικά στο συγκεκριμένο είδος. Δίνεται περισσότερη σημασία στην κιθάρα. Είναι, ακολουθείτε μια ταμπέλα, θα μπορούσαμε να πούμε, για το surf rock, όπως το παίζουν και άλλες μπάντες στο εξωτερικό. Ναι, υπάρχουν και surf rock μπάντες που είναι με φωνητικά. Σίγουρα. Και αλλά μεγάλοι Beach Boys, ξέρω. Beach Boys, εντάξει, είναι standard. Surf πάντα. Αλλά είναι αυτό το ιδίωμα του surf rock, το οποίο νομίζω ότι και εσείς το ακολουθείτε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, επειδή ψιλομιλάγαμε και πριν, και οι Ghastly Ones που λέγαμε, που είναι από τις μεγάλες surf rock bands αυτή τη στιγμή. Οι Ghastly Ones έχουν κάποια, ας πούμε, ελάχιστα. Ελαδιό, είναι λίγα. Φωνητικά, ναι. Γιατί όχι φωνητικά στο surf rock, αλήθεια. Είναι αναλόγως πώς εκφράζει καλύτερα αυτό που θες να βγάλεις. Η μουσική καταρχήν δεν έχει κάποιο όριο. Η τέχνη γενικότερα δεν έχει κάποιο όριο. Κάνεις αυτό που σου αρέσει και θες να εκφραστείς μέσω αυτού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη surf. Δηλαδή, είναι μια μουσική η οποία είναι ταξιδιάρικα η μουσική. Σε παίρνει από το χέρι και σε πηγαίνει σε διάφορα, σε μέρη στο μυαλό σου, σε μέρη έξω από το μυαλό σου, σε διάφορα. Θεωρείς ότι τα φωνητικά θα το περιορίσουν όλο αυτό? Γενικά το τραγούδι πιστεύω ότι αλλάζει τελείως τη φάση. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά τα κομμάτια που έχουν τραγουδιστεί και τελείως διαφορετικά τα ορχιστρικά κομμάτια. Θα το δοκιμάζατε αν σας κάνανε μια πρόταση, ας πούμε? Εμείς έχουμε πει ότι όπως είναι η μπάντα μέχρι στιγμής μας γεμίζει, μας εκφράζει και δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Και οι συνθέσεις μας άλλωστε είναι πάνω σε αυτό, ας πούμε. Στα live, αφού είναι τόσο ενορχιστρικό το όλο ζήτημα, βλέπεις και περισσότερο τον κόσμο να χορεύει, να ανταποκρίνεται, αφού δεν τραγουδάει, είναι πιο πολύ η κίνηση. Στα live μας έτσι συμβαίνει, γι' αυτό και στους μαγαζάδρες λέμε μαζεύτε τα τραπεζάκια. Δηλαδή, τραπεζάκια μπροστά στη σκηνή δεν πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, γιατί μετά έχουμε προβλήματα. Ο κόσμος χορεύει στα live μας. Και αυτό είναι και κάτι που εμάς τουλάχιστον μας γεμίζει, γιατί η όλη ιστορία είναι να γίνεται πάρτι. Υπάρχει επικοινωνία για να γίνεται πάρτι. Πολλές φορές, ας πούμε, και εμείς κατεβαίνουμε, μπλεκόμαστε με τον κόσμο, χορεύουμε μαζί του, γίνονται τέτοιες ιστορίες. Έχετε κάνει και σε παραλία live? Ναι, έχουμε την τύχη να έχουμε παίξει σε παραλίες και μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ με φεγγάρι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ενδεχομένως να το ξέρεις, επειδή ακριβώς κάνει το κομμάτι παραλίες. Έχουν βγει κάτι νόμοι τώρα που απαγορεύουν τα πολλά decibel στις παραλίες. Το έχεις υπόψη αυτό? Ναι, ναι. Τώρα μήπως ήξερε να μας πεις τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, δηλαδή αν μπορεί κάποιος να παίξει όντως live σε παραλία. Μας προβληματίζει, είναι αλήθεια. Εμένα δεν προβληματίζει, αλήθεια. Ναι, όντως. Εγώ μέχρι πέρσι τουλάχιστον δεν το έχω αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα από φέτος, αν θα έχουμε τρία θέματα, δεν το νομίζω. Δεν ξέρω τι να πω. Ωραιότερο σκηνικό από live σε παραλία. Έτσι, live. Ναι, από live αυτό, από beach party που έχει live και κατέληξε σε. Εκεί που είχαμε. Δράμα με την Καλλία. Καταρχήν είναι πολλά. Απλά θα πω ένα το οποίο μας είχε κάνει φοβερή αίσθηση. Είναι όταν παίξαμε στην Κύπρο σε ένα φεστιβάλ στα γενέθλια ενός μαγαζιού. Που παίξαμε πάνω στην παραλία, κάτω από το φεγγάρι, ήταν και 15 Αύγουστος. Και πιστεύω ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που είχαμε περάσει. Ευτράπελα έχουν συμβεί σε τέτοιες φάσεις. Καλά, να βουτήξει τη θάλασσα πιο μέρος και να το ψάχνετε. Να πατήσει κανένα χοινό. Αυτό που έχει συμβεί σε εμάς, δεν θα πω ποιος το έκανε, είναι ότι δίπλα στο stage υπάρχει η σκάλα για να κατέβεις, γιατί κατεβαίναμε στην παραλία και χορεύαμε με τον κόσμο. Η πιο άγρια, ας το πούμε έτσι, ανάμεσά μας, δεν θα πω ονόματα, πηδούσαμε από τη σκηνή κάτω. Και η πιο άγρια ανάμεσά μας πηδούσαμε από τη σκηνή. Εγώ δεν το έκανα. Ποιος το έκανες? Δεν μ' άφησε να συνεχίσω όμως. Η πιο light, ας πούμε, πηγαίναμε από τη σκαλίτσα. Πηγαίναμε από τη σκαλίτσα και κατεβαίναμε. Οπότε ένας πήγε προς τη σκαλίτσα, αλλά η κουπαστή είναι κενταρισμένη. Δεξιά ήταν η σκάλα, αριστερά το χάος. Αριστερά το whisky. Και πήγε στο χάος κατά. Πόσα μέτρα χάος, τι είναι? Όχι, εντάξει, είναι 1,5 μέτρο η σκηνή, δεν ήταν πολύ. Έφυγε, μου φάνηκε. Αλλά τον χάνεις. Δηλαδή, πριν μέσα έναν άνθρωπο να το δεις να κατεβαίνει σιγά-σιγά και τον χάνεις, λες τι έγινε τώρα. Και πάνω στο κομμάτι, έτσι, να παίζει κομμάτι. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τι έπαιζε. Ήταν σημαντικό όργανο του κομματιού. Όλα τα όργανα. Εντάξει, όπως κατάλαβες. Έλα, τώρα δεν θέλει. Δεν μπορεί να είναι ο ντράμερ, όπως καταλαβαίνω. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Θα ήταν αλλιώς η ιστορία, αν ήταν ο ντράμερ. Αλλά εντάξει, ευτυχώς όλα καλά. Δεν έπαθε τίποτα κανένας. Από ό,τι καταλάβαινε, τον πήραν χαμπάρι ο κόσμος γιατί χόρευε. Ότι έγινε τέτοια ιστορία, μόνο εμείς το πήραμε. Καλά, μα χόρευε, ναι, όντως. Έχετε διοργανώσει και σερφ φεστιβάλ? Ναι, και εμείς έχουμε αναλάβει την διοργάνωση και σε, ας πούμε, μαζί με τις άλλες σερφ μπάντες ελληνικές, έχουμε κάνει αρκετά φεστιβάλ. Τα Surf Rock Mayhem,
στα οποία στα δύο τελευταία έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει και συγκροτήματα από το εξωτερικό. Δηλαδή, τη μία τους Dakaizo από την Αμερική και τώρα πρόσφατα τους Threesome από Σερβία. Τώρα θα έχετε κάποιο live στο οποίο θα πάτε στο Προσοχές Μέλλον. Είναι στο φεστιβάλ, στο Modern Metal Rebellion, που γίνεται το άλλο Σάββατο, mm-hmm. που είναι μάλιστα και διάφορα συγκροτήματα, δεν είναι μόνο σερφ. Γιατί όπως λέμε, η μουσική είναι μία, αυτή που μιλάει μέσα μας. Δεν έχει ούτε όρια ούτε. Θα μιλήσουμε αργότερα εκεί. Θα μιλήσουμε σήμερα, ναι, θα το αναλύσουμε, ναι, εκτενώς στο φεστιβάλ. Γιατί τώρα συνδυάζει και πολλά το συγκεκριμένο. Όντως, ναι, είναι πολύ καλή φάση και η ιστορία όλη όπως έχει ξεκινήσει, αλλά και όπως εξελίσσεται. Πώς πιστεύεις θα κουμπώσετε με τις άλλες μπάντες που είναι από τελείως διαφορετικά μουσικά. Έχει ξανασυμβεί. Μουσικές καταβολές. Έχει ξανασυμβεί. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολύ ανοιχτός όταν ακούει κάτι που του αρέσει. Άμα δηλαδή η μουσική είναι ωραία και βγάζει και το κατάλληλο vibe η μπάντα. Βασικό. Δεν live. Έχει πρόβλημα ο κόσμος. Να συνδυάσει και διάφορα κόσμο. Έχουμε παίξει με φοβερά ετερόκλητες μπάντες και. Το πιο ακραίο. Από ετερόκλητες με death metal. Hip-hop, ας πούμε. Hip-hop. Δηλαδή ήμασταν εμείς μόνο που ήμασταν μόνο instrumental και ήταν η άλλη που ήταν μόνο φωνή. Ναι. Είναι σχεδόν σαν να λέμε τα δύο άκρα, ξέρεις. Θα μπορούσε να γίνει ένα ακούμπομα εκεί. Θα βλέπουμε κάτι καινούργιο. Ναι, μπορούσε να γίνει και αυτό. Πόσο περιορισμένο μπορεί να είναι το σερφ θεματολογικά, δηλαδή οι θεματολογίες με τις οποίες ασχολείστε ποιες είναι και πόσο μπορεί να παρεκκλίνεται από αυτές. Θεματολογίες δεν υπάρχουν, μιας και μιλάμε για μουσική μόνο. Γιατί είναι, μιλάμε για μουσική ακριβώς, ναι. Συνήθως οι στίχοι δίνουν πιο πολύ τη θεματολογία, αλλά και η μουσική μπορεί να δημιουργήσει εικόνες. Οπότε εσείς, σαν Dirty Fuse, πού προσανατολίζεστε από άποψη εικόνες. Εμείς γι' αυτό και δηλώνουμε ότι είμαστε μοντέρνο σερφ συγκρότημα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Γιατί, ας πούμε, δεν μένουμε στις 12-μέτρες φόρμες που είχαν κάποιες οι παλιές μπάντες που ήταν, ναι, πολύ πάνω στο rock and roll. Δηλαδή, ήταν, ας πούμε, ένα ορχιστρικό rock and roll. Εμείς έχουμε άλλες αναπτύξεις στα κομμάτια μας. Και πιστεύω ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης ή μια μελωδική γραμμή που ακολουθούμε. Ακολουθούμε διάφορα πράγματα σε αυτά που κάνουμε. Σερφμπέτικα. Τη φάση. Θέλει πάρα πολύ να ρωτήσει. Ναι. Και πες μας και τι είδα σε Σερφμπέτικα για κάποιον που δεν το έχει ακούσει, τι θα το έλεγες για να το ακούσει. Σε Σερφμπέτικα είναι η τρίτη δισκογραφική δουλειά της μπάντας. Κυκλοφόρησε σε βινίλιο, το οποίο είναι και 10-ίντσο, δηλαδή είναι ανάμεσα, ναι, στο 7-ίντσο και στο 12-ίντσο. Έχει 7 κομμάτια ρεμπέτικα τα οποία είναι διασκευασμένα από εμάς. Όλα ιστούμενα φυσικά. Ακούτε ρεμπέτικα, συγγνώμη, ακούτε ρεμπέτικα στην προσωπική σας ζωή. Δεν νομίζω ότι δύσκολα θα βρω εγώ άνθρωπο να μην ακούει ρεμπέτικα. Mm-hmm. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Έχετε πιάσει τα βαριά όμως, τα παλιά. Δώσ' μας μερικά ονόματα. Αυτό, μερικά πες μας μερικά. Στο δίσκο υπάρχει το «Και γιατί δεν μας το λες», που αυτή τη στιγμή έχει παίξει αρκετά. Mm-hmm. Υπάρχει ο «Πόνος του Πρεζάκια». Τη υπάρχει... Ασκενάζει. Ή... Ναι, 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 ναι. Ναι, θα τα δούμε νομίζω κιόλας. Υπάρχει το, ναι, το «Είμαι Πρεζάκας», που είχε κυκλοφορήσει σε light έκδοση σαν «Ούζο όταν πιείς». «Ούζο όταν πιείς» γίνεται, ναι, σε πεκρής. Κανονικά είναι «Είμαι Πρεζάκιας». Κανονικά είναι το «Πρέζα». Υπάρχει ένα το οποίο είναι αγνώστου σε στυλ παραδοσιακό, παλιός μινέικο, το «Η Έλλη θέλει σκότωμα». Πιάσατε τα πολύ βαριά. Το «Γιατί φουμάρω κοκαίνη». Αυτή την ιδέα ποιος την είχε. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί σε κάποια φάση έκανε δώρο Κώστας ο κιθαρίστας μας στον Ντούντα ένα τζουρά. Στον Ντούντα, από τη Βραζιλία, τώρα στον. Ο οποίος Ντούντα. Ο οποίος πήρε και το τζουρά στη Βραζιλία. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, τώρα δεν χαρίζω. Πήρε το τζουρά στη Βραζιλία. Του το κλέψαν εκεί πέρα στο πρώτο live που έδωσε και του στείλαμε άλλο τζουρά από εδώ. Ταχυδρομικά. Οπότε του κάνει δώρο το τζουρά και αρχίζει να παίζει. Του κάνει δώρο το τζουρά και πάει να γίνει ζημιά τώρα. Γιατί ο Ντούντα αρχίζει και παίζει τα κομμάτια του στο τζουρά και την έχει παρατήσει την κιθάρα. Και λέμε δεν γίνεται. Δηλαδή σε παλιότερα live και άμα δείτε και στο Server Joe στην Ιταλία. Παίζει το Lost Riders που είναι δικό του κομμάτι με τζουρά. Το έχει κάνει διασκευή και το παίζει με τζουρά. Δεν το παίζει με κιθάρα πλέον. Έχει σταματήσει την κιθάρα. Τόσο και αρχίζουμε μαγεία. Και το πιέζουμε για να ξαναγυρίσει την κιθάρα. Λοιπόν, ο Κώστας δίνοντάς του το τζουρά, του έχει δώσει και ένα CD με MP3 μέσα, το οποίο έχει δεν ξέρω και εγώ πόσα ρεμπέτικα. Και αρχίζει ο Ντούντα τώρα και βγάζει. Και μας τα φέρνει. Λέει, παιδιά, κοιτάξτε αυτό. Και εν τω μεταξύ, επειδή ο άνθρωπος δεν είχε σχέση με αυτή τη μουσική. Έρχεται και μας λέει, εσύ να σας πω κάτι. Αυτά τα κομμάτια, κάτι που εμείς δεν το είχαμε δει. Γιατί όταν έχεις μεγαλώσει με μια μουσική, δεν βλέπεις κάποια πράγματα σε που τα βλέπει εικόνες, κάποιος που είναι απ' έξω. Έρχεται και μας λέει, ρε παιδιά, συγκεκριμένα για το Μπόνο του Περζάκια. Αυτό ρε εσείς λέει, που να το έχουν βγάλει οι Ραμόνς. Αυτό είναι πανκ κομμάτι. Και αρχίζουμε και βλέπουμε τελείως διαφορετικά πλέον τα ρεμπέτικα, έτσι όπως βλέπω μέσα από τα μάτια του Ντούντα και μέσα από τις
από τον τρόπο με τον οποίο τα αποδίδει. Μια και το λες, λοιπόν, πώς να το δούμε, το κομμάτι. Junkies Pain, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να δούμε το Junkies Pain στα ελληνικά από ένας πρεζάκι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Θα σας δούμε κιόλας. Καλή τύχη στο Murder μετά τα Rebellion και στα μελλοντικά σχέδια. Και πάμε να δούμε. Και σας εύχομαι μια εκπομπή από την παραλία. Ωραία, ναι. Και να ακούμε και να παίζουν παράλληλα σερφμπέτικα. Ναι. Κουνήθηκες αρκετά όσο έπρεπε. Ναι, νομίζω, μόλις προλάβαμε και κάτσαμε κάτω. Μόλις. Τα ακούσατε κάτι κράκ που έκανα πριν. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν τους Dirty Fuse. Ναι. Όποιος θέλει θα τους δει και στο μέλλον και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Και πάμε θα σας πούμε όμως κάτι ακόμα πιο σερφ βασικά. Μπράβο. Γιατί μας αρέσει πολύ το σερφ. Αφού δεν ξέρω. Μπήκαμε στο σερφ με τους Dirty Fuse, ας πάμε σε κάτι ακόμα πιο σερφ, το οποίο σας το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Surf Art Festival. 22 με 23 σε Τετάρτου. Mm-hmm. Απριλίου. Πάντα μπερδεύω. Το λέω Τετάρτο, ενώ θα πρέπει να λέω Απριλίου, Ναι. Εντάξει, το ίδιο. Τέταρτος Απρίλης είναι. Το ίδιο πράγμα, ξέρεις. Okay. Οπότε πάτε και εκεί πέρα και βλέπετε έκθεση με σερφ. Οτιδήποτε καλλιτεχνικό που έχει να κάνει με το σερφ. Βαμμένες σανίδες και πάρα πολλά άλλα. Ή θα πάτε να δείτε στο YouTube την προηγούμενη εκπομπή μας να καταλάβετε ακριβώς τι παίζει με το Surf Art Festival. Έτσι. Στο λιγότερο surf, αλλά επίσης έτσι πιο rock, θα πάτε όσοι θέλετε 22 Απρίλη Παρασκευή μέρα να δείτε Night Stalker και Half Gram of Soma στην Αθήνα εδώ, στο Κύταρο. Στο Κύταρο ή αλλιώς 22 Απριλίου μπορείτε να δείτε ποιο? Decapitated Hate και Thai Disease, λοιπόν, στο Unclub. Θέλω εσύ να τα λες τα death metal live από εδώ και πέρα, please. Εντάξει, δεν ακούω αυτή τη μουσική, πάει. Αλλά το hate μου αρέσει. Και 21 και 21 και 22 λοιπόν, Decapitated, για πολύ ξύλο, αυτό που λέμε να πάτε στα Mospits, να περάσετε πολύ ωραία. Η πιο συναστηματική, πού θα πάνε, Αναστασία? Λοιπόν, θα πάνε στο Αγόρι το Καραφλό, 22, το έχει μείνει, από το 22 Απριλίου, στο Βόλο, στο Lab Art, μπορείτε να δείτε τον Sivert Hogem, να τον δείτε, στο Πειραιώς Academy, στο οποίο ένεκα sold out που έγινε στις 23 Απριλίου, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε το Modern Mental Rebellion, το οποίο είναι στις 23, θα επανέλθουμε. Στις 23 λοιπόν ανακοινώθηκε μια νέα μέρα για το Sivert Hogem στο Πειραιώς Academy, δεύτερη λοιπόν μέρα αυτό το αγόρι ανακοίνωσε, γιατί δεν χωράτε να τον δείτε. Οπότε 23 του μήνα, αχ, Αναστασία, ναι, τι έχουμε? Έχουμε το Modern Mental Rebellion Festival. Ακριβώς, ένα festival με πάρα πολλά συγκροτήματα.
Και ακριβώς επειδή είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση φεστιβάλ που έχουμε συνηθίσει, θα έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας εξηγήσει τι παίζει. Γιάννης Μπούτας από Fly By Wire. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα να πούμε και μια αλήθεια. Όλη την ώρα ο άνθρωπος είναι εδώ και μας ακούει και δεν μιλάει. Γιατί θα πει, μην μιλήσεις, γιατί τώρα κανονικά λέμε τα upcoming events. Και μας ακούει και γελάει και προσπαθεί να κρατηθεί ο άνθρωπος. Στο καραφλά παρήγο που σε έχασα. Λέω τώρα θα μπει να μπω, αλλά θα συνέχισες. Λοιπόν, Γιάννη από Fly By Wire, ναι. Εξήγησε μας, πες μας λίγα λόγια καταρχάς, μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Γιατί όμως πρέπει να δώσουμε μια λίγο διαφορετική βαρύτητα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Τι διαφορά, τι το διαφορετικό παίζει. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι μια αυτοδιοργάνωση των ίδιων των παντών. Ένα από τα διαφορετικά πράγματα που θα συναντήσει είναι ότι είναι διαφορετικά είδη μουσικής που ενώνονται για να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο live. Από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα γενικώς τα περισσότερα live που κάνουμε όλες οι μπάντες είναι αυτοδιοργανώσεις. Το διαφορετικό ναι. που έχει αυτό είναι ότι μαζευόμαστε άνθρωποι οι οποίοι γενικώς σπρώχνουμε ο καθένας με τον τρόπο του πέρα από την μπάντα του και τη φάση και προσπαθούμε γενικότερα να κάνουμε πράγματα ώστε να βοηθήσουμε τη σκηνή να αναπτυχθεί και λέμε ότι εφόσον έχουμε κάποια skills unique ο καθένας και κάνουμε πράγματα ο καθένας για το όφελος της μπάντας του, για το δικό του συγκρότημα, για το δικό του live, από κοινού να συνασπίσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο, να το ακούσει και πιο μεγαλύτερη δυναμική. Οπότε, να έχει... Πριν συνεχίσουμε, θέλεις να δούμε ένα βιντεάκι που έφτιαξε όλη η ομάδα του Modern Mental Rebellion. Είναι το τρίτο μάλιστα φεστιβάλ που γίνεται. Θα δούμε λοιπόν ένα βιντεάκι για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Το σπικάρεις εσύ το βιντεάκι? Ναι, και το έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε ότι ο καθένας με αυτά που έχει βοηθάει. Άρα. Ας πάμε να δούμε κατευθείαν την εικόνα λοιπόν για το τρίτο Modern Mental Rebellion Festival. Το Σάββατο 23 Απριλίου το τρίτο Modern Mental Rebellion Festival είναι γεγονός. Μια μουσική συνάντηση και cross-gender εμπειρία που θέλεις να ζήσεις. Fly By Wire, School Drivers, DJ Nick The Band, Gunzigan και Dirty Fuse από Αθήνα με special guests τους Core The Band Κρήτη και Killzone Θεσσαλονίκη βάζουν φωτιά στη σκηνή του Maze Texas Rock Club στο Γκάζι. Χωρίς headliners και μουσικά σύνορα για μια βραδιά που δεν θέλεις να χάσεις. Οι πόρτες ανοίγουν 7.30, είσοδος 6 ευρώ και προπόληση 5. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mmrfestival.com. Modern Mental Rebellion 3, η μουσική cross-gender εμπειρία που θέλεις να ζήσεις. Λοιπόν, τώρα, τι διαφορετικό θα δει ο κόσμος στο Modern Mental Rebellion? Γιατί είναι αυτό που λες ότι έχουμε, τα περισσότερα φεστιβάλ είναι αυτοδιοργανωμένα στην Ελλάδα. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι προσπαθούμε να βάλουμε ο καθένας τα skills του, ώστε να κάνουμε κάτι το οποίο να μην είναι απλά άλλο ένα φεστιβάλ ή μια συναυλία που διοργάνωσε μια μπάντα όπως μπορούσε εκείνη καλύτερα. Φροντίζουμε να έχει κάλυψη 4K όλη η συναυλία. Να έχουμε photo booth για τον κόσμο, τα οποία θα γίνονται live stream ταυτόχρονα στη σκηνή πριν εμφανιστεί κάθε μπάντα. Τυπώνουμε τα εισιτήρια, έχουμε merchandise όλων των παντών αλλά και τη συναυλία, ώστε να υποστηρίξουμε την επόμενη διοργάνωση που θα έρθει μετά. Και αυτά είναι κάποιες από τις ενέργειες που... Το θέμα ποιο είναι ότι μία μπάντα παίζει, συμμετέχει σε όλο αυτό. Στο επόμενο ενδεχομένως να μην παίξει, τα αφήνει για την επόμενη μπάντα. Όχι. Αυτό είναι επίσης το πολύ σημαντικό, ότι οι μπάντες που συμμετέχουν, δηλαδή έχουμε μπάντες από το πρώτο Modern Mental Rebellion και από το δεύτερο, οι οποίες βοηθούν ενεργά στη διοργάνωση και του τρίτου, ενώ εκείνες δεν παίζουν στο τρίτο Modern Mental Rebellion. Α, και δώσ' μας μερικά παραδείγματα. Σαν διοργάνωση, ας πούμε, βοηθάνε. Βοηθούν σαν διοργάνωση, δηλαδή υπάρχουν μπάντες οι οποίες βοηθήσανε για την εκτύπωση των εισιτηρίων της προπόλησης. Και δεν θα παίξουν στο Modern. Και δεν θα παίξουν στο Modern. Και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Αν δεν παίξουμε στο επόμενο. Δηλαδή, εγώ έκανα το βίντεο, θα βοηθήσω στο βίντεο και στις επόμενες. Ή σε οτιδήποτε μπορώ. Μπορείς στο promotion μέσω των social media. Το αντιμετωπίζουμε όλοι σαν να είναι κάτι δικό μας. Παίζουμε, δεν παίζουμε.
Γιατί... Ποια συγκροτήματα, για έτσι αποκάλυψα. Και ποια συγκροτήματα. Συγκροτημάτων. Ποια, ναι, και ποια συγκροτήματα που θα παίξουν, που θα βοηθήσουν μάλλον τώρα, είχαν παίξει τα προηγούμενα, δεν θα εμφανιστούν, θα είναι όμως κοινό και υποστηρικτές μπορούμε. Είναι έτσι. Λίγο δύσκολο, πρέπει να βγάλω σκονάκι για να το πω. Είναι πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς τα τωρινά. Δηλαδή τα τωρινά μπορώ να τα θυμηθώ όλα, αλλά επειδή αν πω και τα δύο προηγούμενα θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους, δεν είναι fair. Οπότε, ναι, μπορούν όμως να επισκεφτούν το Modern Metal Rebellion, έχει και το δικό του site και τη δικιά του σελίδα στο Facebook. Μπορεί να την επισκεφτεί όποιος θέλει και να δει και τις προηγούμενες διοργανώσεις και τα group που συμμετείχαν και εξακολουθούν και συμμετέχουν στους επόμενους θεσμούς. Ο στόχος και... ποιος είναι δηλαδή. Κάτσε να μας πει τα συγκροτήματα ναι, και τα είδη που θα δούμε. Θα δούμε εκεί. Λοιπόν, στο βίντεο, ναι. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, παίζουν οι Gungeon, School Drivers. Οι Gungeon τι παίζουν δηλαδή, τι μουσική παίζουν. Οι Gungeon παίζουν. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Εμείς τα δείχναμε στο βίντεο. Λοιπόν, άκουσα να δείτε. Να μπείτε στο YouTube, δεν τα έχουμε τα social media τυχαία. Να μπείτε να δείτε κάτι για να τι παίζουν. Οι School Drivers όμως θυμάμαι ότι παίζουν. Του έχουμε φέρει και εδώ. Οι School Drivers έχουν έρθει. Είναι πιο rock. Rock step το λένε, αλλά είναι και πιο. Μπράβο. Κάθε φορά που συζητάω επίσης με τον Gay, το προσδιορίζει εκείνος κάπως αλλιώς το τι παίζουν. Είναι και λίγο και περίεργο το τι παίζει ο καθένας. Όχι, το πώς ονοματίζει ο καθένας το τι παίζει. Θα πούνε και για του Fly by Wire. Άμα ρωτήσεις άλλον στην πάντα μας, θα πούνε ότι παίζουμε rap rock. Άλλος θα πει παίζουμε new metal. Αυτό παίζουμε είναι. Εμείς βλέπουμε παράλληλα το βίντεο που βλέπαμε και πριν για να θυμάται ο κόσμος ποια συγκροτήματα θα δει. Έχουμε τους Dirty Fuse επίσης. Έχουμε και ελληνόφωνες και αγγλόφωνες επίσης μπάντες. Καλά, τους άλλους ήδη έχουμε δει surf μπάντα. Εσάς που είστε με rap στίχο. Ελληνικό, αλλά και μελωδικό. Έχουμε δει τους School Drivers, δηλαδή ήδη είναι ένα κράμα περίεργο. Θα δούμε dubstep, θα δούμε. Από τον DJ Nick. Ναι, από τον DJ Nick. Α, πολύ ωραία. Υποψήθηκα. Γενικώς θα δούμε πολλά πράγματα. Θα έχουμε τους Killson από Θεσσαλονίκη, Core the Band από Χανιά, δηλαδή έχουμε και μπάντες εκτός Αθήνας που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Τέλεια. Αυτά. Ωραία. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος τώρα, αυτό που θα σας ρωτήσω πριν, ποιος είναι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα pool, μια κοινότητα μουσικής στην Ελλάδα ανεξαρτήτως είδους και ανεξαρτήτως ύφους. Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο πλάνο για το Modern Metal Rebellion? Η alternative πάνω στο θέμα του Modern Metal Rebellion είναι ότι να υιοθετήσουν και άλλες μπάντες στη λογική και το Modern Rebellion δεν είναι κάτι το οποίο το διοργανώνω εγώ, οι School Drivers, η Killson ή οποιαδήποτε μπάντα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το υιοθετήσει, να κρατήσει κάποια standard που θα θέσουμε όλοι μαζί και με τη βοήθεια και των υπόλοιπων που έχουν κάνει ήδη προηγούμενες διοργανώσεις, να διοργανώσει το δικό του επόμενο Modern Metal Rebellion. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο να εξαπλώνεται και ο ένας να βοηθάει τους άλλους ώστε να κρατάει κάποια στάνταρ, ώστε όπως είπαμε και πριν η δυναμική να είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα έκανε κάτι καθαρά μόνος του. Από εκεί και πέρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι συνασπίζονται, γενικά η alternative σκηνή στην Ελλάδα είναι μια σκηνή η οποία δεν έχει κάποιον να τη βοηθήσει. Ναι, δεν έχει ούτε τη δισκογραφική να τη βοηθήσει, ούτε τα ελληνικά ραδιόφωνα να τη βοηθήσει. Ούτε... Υπάρχει μια ανταπόκριση του κόσμου, αλλά και αυτή είναι. Ναι, το underground. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είστε ίσως η μόνη εκπομπή. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν. Από τις μοναδικές εκπομπές. Κοκκινίζει και είναι μαυρότερος και τέτοιο. Είναι ελάχιστες οι εκπομπές. Όπως είναι και ελάχιστες οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Περισσότερο θα δεις web radios να υποστηρίζουν την αλτέρνατιβ σκηνή κτλ. Οπότε υπάρχει ανάγκη να, αφού δεν βοηθάει κανείς άλλος, τουλάχιστον να αλληλοβοηθούμε. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, οι στόχοι είναι κοινοί. Και στην τελική δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Όλοι αγαπάμε τη μουσική. Οπότε θα ανέβει κανείς να κάνει guest σε κανέναν άλλον και έχετε κάνει τίποτα τέτοιο πάνω. Για το συγκεκριμένο, όχι, δεν έχουμε κανένα δείξει. Μπορεί να γίνει λίγο πρόβλεπτα όμως αυτό. Δηλαδή, ας πούμε τους Killson που τους έχουμε δείξει και δεν έχουμε παρελθόν, νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να ρίξει δύο-τρεις ρήμες σε κανένα τραγούδι τους. Θα έχουμε και άλλο live με τους Killson έτσι και αλλιώς και τον επόμενο μήνα και τον Απρίλιο. Και γενικότερα μας αρέσει, θα κάνουμε. Τις συνεργασίες της κοινής. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτό είχαμε ζητήσει και με τον Νίκο από τους Furor, νομίζω. Μας είχε πει ότι δεν βλέπει αρκετή ομαδικότητα στις μπάντες και πολύ συχνά ο ένας θέλει να φέρει. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει λόγος. Και να πούμε κιόλας ότι εσύ είσαι σε ένα συγκρότημα, να το ξανακάνουμε λίγο σαφές στον κόσμο, ότι είσαι με την ιδιότητα αφενός του μέλου στον Fly by Wire, αλλά είσαι και για το Modern Metal Rebellion επειδή είσαι διοργανωτής. Αυτό είναι το συγκρότημα. Το βλέπετε εσύ αυτό δηλαδή.
Εγώ σαν, και σαν μπάντα είχα κάνει μια διοργάνωση, μια δικιά μας αυτοδιοργάνωση, που πήγα, ζήτησα από το Δήμο, έκλεισα ένα θέατρο στη Νίκαια που είναι και η περιοχή μας και έκανα ένα φεστιβάλ, το Bandages, το οποίο σκοπεύα να το κρατήσω. Αλλά αυτό το κάνουν πολλές μπάντες, δηλαδή να κάνουν μικρά φεστιβαλάκια που να μαζεύουν τις υπόλοιπες μπάντες και να το κάνουν. Αλλά και εγώ ίδιος που είχα κάτι δικό μου, είχα φτιάξει site, είχα Facebook page κτλ. Λέω, γιατί να έχω κι εγώ άλλο ένα φεστιβάλ και εφόσον υπάρχει κάτι το οποίο έχει κάποια potential να γίνει κάτι μεγαλύτερο από το ένα απλό φεστιβάλ που θα γίνεται μια φορά το χρόνο, να μην βοηθήσουμε όσοι έχουμε ένα όραμα παραπάνω ή μια διάθεση παραπάνω για κάτι. Αυτό εντάξει, σημαίνει κιόλας ότι πρέπει να πατήσεις λίγο τον εγωισμό σου, να το πούμε, να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά. Ναι, δηλαδή. Γιατί είναι πολύ εύκολο να έχεις κάτι το οποίο το ελέγχεις εσύ. Ναι, είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Εγώ το κανονίζω. Θα γίνω θα ξέρω και τις μπάντες και θέλει λίγο να πατήσεις τον εγωισμό σου, να πεις ότι θα το πάμε όλοι μαζί ομαδικά. Νομίζω ότι πατώντας λίγο τον εγωισμό σου, ανεβαίνεις πιο εύκολα. Ναι. Σημαντικό αυτό. Γιατί μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση την αγκαλιάζουν και οι υπόλοιπες μπάντες, αλλά και ο κόσμος, και μετά είναι πιο εύκολο και να κάνεις τη δουλειά και σου και να έχεις άλλη δυναμική. Και να μην έχει να χάσει από σένα. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιο, για κανέναν λόγο να απειλείται η μία μπάντα από την άλλη. Αλλά για να μην νιώσεις και εσύ ότι είσαι χαμένος από την όλη φάση, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ για το Modern Metal, πρέπει να μας πεις δύο λόγια για τους Fly By Wire. Δύο λόγια για τους Fly By Wire. Λοιπόν, τι είναι η Fly By Wire. Πώς ξεκινήσανε, πότε. Λοιπόν, σαν Fly By Wire ξεκινήσαμε το 2009. Ήταν μια απόφαση δική μου σε πρώτη φάση. Είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε, είναι μια rap rock ελληνόφωνη μπάντα. Υπάρχει κάτι. Πόσο επηρεασμένη καταρχάς ήταν από συγκροτήματα του εξωτερικού. Πάρα από πολύ. Ποια συγκροτήματα. Linkin Park, ας πούμε. Ακούω ένα Limp Bizkit συνέχεια στο αναγκαστικό μου. Limp Bizkit. Βασικά είμαστε επηρεασμένοι πάρα πολύ όλοι από όλη την new metal σκηνή new metal, που κυριάρχησε τη δεκαετία του 2000. Τα πάντα, όχι μόνο Linkin Park και Limp Bizkit και Korn και Deftones. Για ποιο λόγο ελληνικό στίχο, οι περισσότεροι σε αυτό το στυλ κοιτάνε προς Αμερική πλευρά. Για ποιο λόγο ελληνικό στίχο, Αμερική εννοώ στοιχουργικά σε ξένο στίχο, έτσι. Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι στον Έλληνα αρέσει ο ελληνικός στίχος, αν είναι καλός. Και είναι πιο challenging να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι να ακούγεται όπως το αγγλόφωνο, αλλά να το κάνεις στα ελληνικά. Θεωρώ ότι προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Να το προσαρμόσεις μην... και αλλιώς. Ναι, γιατί... Βλέπαμε ταυτόχρονα εμείς και το κλιπ χαμένος. Ναι, αυτό πήγα να πω πριν. Ναι. Όσο μιλάει και τώρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Είναι challenge, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι η ελληνική γλώσσα δεν ακούγεται όπως η αγγλική. Ισχύει, είναι πιο δύσκολη σαν γλώσσα, αλλά αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις όπως το αντιμετωπίζει ο Αμερικάνος, θεωρώ ότι μπορείς να φτάσεις σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να σε ρωτήσω, εσύ πριν το συγκρότημα, πριν το 2009, ράπαρες μόνος, έγραφες ρήμες δηλαδή. Πριν το 2009, βασικά πολύ πριν το 2009, ναι. Το 2002 ας πούμε, είχαμε hip-hop group με τον αδερφό μου που είναι το DJ στο με παραγωγές. Παλιά hip-hop, metal, rock κτλ. Ήταν ψηλό ξύλο μεταξύ τους. Πώς ενώνεται αυτό. Εντάξει, ήταν... Ποτέ δεν παίξαμε ιδιαίτερα ξύλο. Το hip-hop έχει παίξει πιο πολύ ξύλο μεταξύ τους. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό που λέγαμε πριν. Με τους hip-hoppers παρά με τους μεταλλάδες. Ναι. Έχετε κάποιο δίσκο τώρα που βγάζετε, που βγάλατε και είστε... Ετοιμάζουμε τώρα το νέο μας full-length album, μετά από καιρό. Θεωρούμε, επειδή δεν είμαστε πολύ γρήγοροι σε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε και λίγο τελειομανείς από τα γραφιστικά. Είναι παραγωγές δύσκολες αυτό. Είναι όλα, ναι. Θέλουμε αυτό που λέμε να τηρούμε όσο πιο πολύ. Ο κόσμος πλέον ακούει τα πράγματα στο εξωτερικό. Σε βάζει δίπλα και σε συγκρίνει. Βέβαια. Και σε περνάει από άλλου είδους κριτική. Οπότε πρέπει να ανταποκριθείς όσο γίνεται στα κριτήρια και στα στάνταρ που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Οπότε εμείς χαιρετώντας σε, θα δούμε το πόσο ακόμα τι λες, πόσο φαίνεται. Είναι και ένα κομμάτι θεωρώ που τις μέρες μας ταιριάζει. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και στο Modern Metal Rebellion αλλά και στα σχέδια με τους Fly By Wire. Πάμε να το δούμε. Ναι. Πάμε. Το έχουμε. Γεια σας. Πληρώνω ακόμα τα λαμόγια τους κλέφτες, ρουσβέτια και λαβρώματα. Συγκέντρω...
στρατώσει, στρατόπεδα και τα σηκώνουν τύχη. Δεν έχουμε τύχη χάρη στον κατά ετών ήχη. Είναι από αυτού, ναι, που καμαρώναμε επί χρόνια και τα είσαμε αντί. Να κυνηγάμε με κατρόνια. Καταφέραν και φέρανε στο κράτο τη διχόνια. Αδέρφια πλέον σφάζονται στα μαρμαρένια λόνια. Πε μου ποιο θα μείνει πλέον να πληρώνει όταν το έθνο ξεκληρίσεται και μείνετε πια μόνοι. Πόσο ακόμα να το προσπαθώ. Κεφάλι ψηλά, σαν τη μασμένη χώρα. Πρέπει να σκύψεις, κόλλο να στήσεις. Σ' αυτόν τον τόπο πλέον για να ευημερήσεις. Μετά τις κατακρίσεις ήρθε η ώρα της κρίσης. Έτσι γελάνε μαζί μας παγκοσμίως τις ειδήσεις. Λέγανε ότι κάποτε δώσαμε τα φώτα. Τώρα δείχνουμε το πώς διεθνώς θα κάνετε την κότα. Πες μου πού, πες μου πώς, πες μου γιατί. Πες μου λοιπόν τι έχει μείνει για να κάνω υπομονή. Ακόμα και το γέλιο μου το κλέβουν κάθε μέρα. Πλέον ζω αναπνέω στις μιζέρια στον αέρα. Που πήγε η αγάπη και τα νέα με λαφράδια. Που διάθεση για αυτά έχοντας πλέον τσέπη άδεια. Το παλεύω. Τα όπλα δεν θα παραδώσω. Πες μου μόνος όμως να παίξω πόσο. Πόσο ακόμα να το προσπαθώ. Ποιος είμαι για να μην ξεχάσω. Πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα θα υποκρίνομαι. Λοιπόν, από τις μάχες στον δρόμο που είδαμε τους Fly By Wire και την πολύ... Α, έχουμε και την αφίσα! Λοιπόν, δείξε την αφίσα. Modern Mental, λοιπόν, Rebellion, να πάτε 23 Απριλίου. Τέλεια. Από τις μάχες, λοιπόν, στον δρόμο που είδαμε τους Fly By Wire και το μοντέρνο στυλ, θέλω να σε πάω σε λίγο πιο παλιού στυλ μάχες. Γιατί, παιδιά, έρχεται η έκτη σεζόν του Game of Thrones, είναι πλέον όντως γεγονός. Έρχεται. Ανακοινώθηκε έτσι. Ανακοινώθηκε. Την περιμέναμε πώς και πώς. Την περιμέναμε πώς και πώς. Είναι το πρώτο επεισόδιο, έχει παιχτεί στο εξωτερικό. Α, ναι. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τον Jon Snow. Αν θα ζει, αν δεν θα ζει. Είναι μια σειρά που ο κόσμος τη μισεί και την αγαπά, γιατί παίζουν άπειρα spoilers γενικότερα. Κοίτα, είναι θυστική. Γιατί υπάρχει αρκετή βία, αρκετή σεξ. Δηλαδή, σεξ έλεγχο. Πρόσεξε τι γίνεται. Το Game of Thrones απευθύνεται σε ένα κοινό. Το οποίο είναι σχετικά περιορισμένο. Αυτούς που γουστάρουν επική φαντασία, δράκους, παθιά, φάνταζε, sword and sorcery. Τυπικά είναι περιορισμένο το κοινό. Ναι, πρόσεξε τι γίνεται όμως. Είναι τόσο καλά χτισμένο σε θέμα πλοκής και σε θέμα πραγμάτων που γίνονται. Και σε θέμα σκηνικό είναι άριστο, έτσι. Καλά, η παραγωγή είναι αδιανόητη. Που το βλέπει κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή σου λέει. Δεν έχω δει ούτε το Conan, δεν έχω δει ούτε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Όμως τον Game of Thrones το βλέπω φανατικά, ναι. Γιατί κάτι γίνεται, ας πούμε, και θέλω να. Είναι και δυστυχώς το κάθε επεισόδιο που σε πάει και σε. Ακριβώς. Και το όπως τελειώνει, αφήνει πάντα. Ναι, περιμένοντας να δεις το επόμενο. Όμως το θέμα ποιο είναι. Ότι είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος να σας πω ότι γατάκια έχουμε κι εμείς το δικό μας Game of Thrones που είχε γραφτεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Όπα. Το οποίο είναι ελληνικό. Και βρέθηκαν κάτι τυπάκια να το κάνουν κόμικ. Μιλάω για τον Ερωτόκριτο, που κάποιος θα πει ότι εντάξει, του Βιτσέντζου Κορνάρου, το κείμενο ναι. Αυτό το παλιό. Κρήτη, πατρίδα για ακόμη μια φορά. Έτσι. Το οποίο είχε γραφτεί πολλά χρόνια πριν, πολλές. Πολλά χρόνια. Πολλούς αιώνες. Ακριβώς δεν θυμάμαι. Αιώνες. Κρήτη, πατρίδα, αλλά παιδιά. Underground, μπείτε εδώ πέρα. Λέγαμε κιόλας για τους μυθονάφτες ότι είναι ένα ελληνικό κόμικ. Αρχίζουμε και ασχολούμαστε με την ελληνική. Παράδοση και μυθολογία και ιστορία και να την κάνουμε να τα φέρουμε στα πιο μοντέρνα μέτρα τα δικά μας και δεν γίνεται kids. Και γιατί δεν γίνεται kids, δείτε σας παρακαλώ. Επειδή ο Ερτόκριτος διαδραματίζεται σε ένα χρόνο ο οποίος δεν είναι σαφής, οπότε είναι σχεδόν στο φαντασιακό. Το βρήκα ως μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα φάνταζι ελληνικό υποτικό ρομάντς. Ένας κόσμος φάνταζι, αλλά εμπνεόμενος από την ελληνική παράδοση.
θα λέγαμε, μάλιστα όπως κάποιες μύθες στην κουβέντα, θα λέγαμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ελληνικό Game of Thrones, ας πούμε. Φτιάξαμε εμείς μια δικιά μας εποχή, ένα δικό μας κόσμο. Θα το τελικό αποτέλεσμα και θα ικανοποιήσει και τελικά και τους ίδιους τους αναγνώστες και της λογοτεχνίας, αλλά και τον κόσμο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά σε αυτό που φανταζόμουν αρχικά και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, να πάτε να το δείτε, το είδαμε και στο Comic Dome, να το δείτε και στα καταστήματα, και ήρθε η ώρα από τις μάχες του Ερωτόκριτου και τις μάχες του Game of Thrones να έρθουμε στις δικές μας μάχες, λοιπόν, εδώ στο στούντιο του Underground. Πριν πάμε στην ενότητα που ονομάζεται Video Wars, θέλω να σας παραπέμψω να μπείτε, πριν δείτε και ψηφίσετε ποιος είναι ο καλύτερος, στο Underground και να και Star Web TV, στο Facebook, και να μας βρείτε, να βρείτε το page μας με το φάκελο εκπομπές και να βρείτε και όλο το αρχείο εκπομπών μας εκεί. Και ό,τι θέλετε να μας στείλετε από βίντεο, από πλάνα, από υλικό, από οτιδήποτε, από την πάντα σας, την πρόβα σας, οτιδήποτε, στο underground.star.gr ή πρώτα ενημερώστε μας στο inbox του Facebook και εκεί μετά. Εκεί πέρα λοιπόν, κάντε ένα μικρό PS, ένα υστερόγραφο και πείτε μας ποιος θα κερδίσει σε αυτά τα Video Wars. Παλεύω εγώ και ο Άρης και εγώ, για το ποιος θα νικήσει με το πιο ενδιαφέρον βιντεάκι. Λοιπόν, ξεκίνα. Ξέρουμε πολλοί από εμάς και πολλοί από εσάς τους Alice in Chains. Έχουμε μία μπάντα λίγο διαφορετική που τους διασκευάζει. Παρακαλώ, δείτε. Θέλω να πω από το Cannibal Corpse πίσω από τις μπάντες, το Herbal από τη Herbal Corpse ή το Sepultuna από το Sepultura. Δηλαδή, αυτά ήταν κάθε λεπτομέρεια του. Ήταν οι λεπτομέρειες, μπείτε να το δείτε. Στο Video World. Λοιπόν, εγώ θα σε πολεμήσω με καθαρή ποιότητα. Πάλι. Πάρα πολύ ποιότητα. Και μάλιστα αυτές τις φάρσες τις πάρα πολύ φτηνές, ρε παιδί μου, που απλά τρως μια τούρτα στη μούρη. Απλά σου δείχνω. Okay. Εδώ στο σημείο που θα το δείτε το κιόλας, μπαίνει, κάνει κανονικά τις διατάσεις και μετά το χώνει στη μούρη. Θα τον είχα σκοτώσει δηλαδή. Αλήθεια λες. Στη μούρη τουρτά. Ήθελα μέρος του Video World να σε ρωτήσω πώς θα αντιδρούσες. Θα τον είχα σπάσει, ξέρω εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Ωπα ρε Άρη, μίλησα βραβατήλα, ανοίξα κανένα παράθυρο. Ρε συγγνώμη, έρχεται και ο Sky, άντε πες και πας στη δουλειά σου. Και σε κάνει σύτουρτο. Τι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ανεχώς είναι φάρσα να πεις ότι σε τρομάζει, να πει okay, είναι βλακεία. Ωραία, αυτό που ήταν στην πισίνα όμως. Εντάξει, αυτό πας και πλένεται. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι εγώ είμαι και λίγο γλυκατζής. Μπορεί να έκανα χανά.
Άτρωγα λίγο τουρτίτσα. Για να είσαι δύσκολες μέρες, αν είσαι γυναίκα, μπορεί να του πει και ευχαριστώ. Ναι, ναι, να του πει. Όχι, βασικά, αν είσαι δύσκολες μέρες, μάλλον θα το σκοτώσει. Μάλλον τι δύσκολες μέρες θα φας την τουρτά, θα φας και αυτόν μετά, θα τον κανιβαλίσει και θα πάει να κοιμηθεί βλέποντα φιλαράκια και τρώγοντα. Και τρώγοντα τα δάχτυλά του. Popcorn με σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν. Αυτά ήταν, παιδιά. Ψηφίστε σε όσα σας είπαμε και, και βλέπετε και από κάτω. Ποιος νίκησε, τι θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε. Τι δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει, μην κράζετε πάρα πολύ. Κράξτε μου, κράξτε μου, εντάξει. Και θα πω και την πάρα πολύ ωραία τάκα. Ό,τι κάνετε σήμερα Δευτέρα βράδυ, να το κάνετε με καλή παρέα. Ακόμα και αυτό είναι με τον εαυτό σας. Να περνάτε καλά και με τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε το Δευτέρο βράδυ να έχει κάποια καλύτερη συνέχεια. Νομίζω πλέον έχει μπει Τρίτη. Πρέπει να έχουμε μπει στην Τρίτη. Οπότε αδράξτε την Τρίτη από τα κέρατα. Carpe diem, Τρίτε diem, καλή συνέχεια. Αδράξτε την Τρίτη από τα κέρατα. Ωραία, ό,τι κάνετε, κάντε με καλή παρέα. Καλή συνέχεια.